Μία νέα χρονιά έρχεται, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί. Μία νέα χρονιά η οποία από την καρδιά μου εύχομαι προς όλους σας να είναι ευλογημένη, γεμάτη από υγεία, γεμάτη από τις δωρεές και τα αγαθά του Θεού. Το 2020 έφυγε, το 2021 είναι μπροστά μας. Το έτος που πέρασε μας δοκίμασε πάρα πολύ. Δοκιμάστηκε η πίστη μας, δοκιμάστηκε η αντοχή μας. Συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους και για αυτούς πρέπει να προσευχόμαστε για να τους αναπαύσει ο Θεός. Και συνάνθρωποι μας γιόρτασαν την αλλαγή του νέου έτους μέσα στο κρεβάτι του πόνου, στα νοσοκομεία. Και πρέπει αυτή την ώρα οι ευχές μας κυρίως να στραφούν προς αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα λοιπόν το 2021 που ήδη έχει ανατείλει για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο να είναι ένα έτος υγείας. Να είναι ένα έτος το οποίο θα μας βοηθήσει ο Θεός να ξεπεράσουμε και να δούμε την ελπίδα κατάματα και να μπορέσουμε να βιώσουμε την ασφάλεια την οποία έχουμε ανάγκη όλοι μας μέσα από την ανασφάλεια που ζούμε και ζήσαμε από την πανδημία του κορονοϊού. Γρήγορα να βοηθήσει η χάρη του Θεού να ξεπεραστεί αυτή η δοκιμασία και όλοι μας υγιείς να επιστρέψουμε και πάλι στην καθημερινότητά μας, σε όλα όσα γνωρίζει ο λαός μας, γνωρίζουμε εμείς για να πράττουμε και να δημιουργούμε και να αφήνουμε πίσω μας όλα όσα όμορφα και θαυμαστά βλέπει και απολαμβάνει ο κάθε άνθρωπος ή κάθε εικόνα του Θεού. Ταυτόχρονα το 2021 είναι μια χρονιά ορόσημο για την πατρίδα μας. 200 χρόνια συμπληρώνονται από την μεγάλη εκείνη ημέρα της ενάρξεως της Ελληνικής Επαναστάσεως, 200 χρόνια που ο Έλληνας δεν άντεξε τον τουρκικό ζυγό και αποφάσισε για την πίστη του στην πατρίδα και για την πίστη στον Ιησού Χριστό να αποτινάξει το ζυγό αυτόν και να μπορέσει με τον τρόπο αυτόν να ελευθερωθεί και να βιώσει την ελευθερία. 200 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται φέτος και θα πρέπει όλοι να στρέψουμε και προς τα εκεί το βλέμμα μας για να αναζητήσουμε τα κατορθώματα αυτά των ηρώων, να τα μάθουμε και ιδιαιτέρως είναι οι άνθρωποι και να δούμε και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να πατήσουμε για να βρούμε σήμερα τη δύναμη και την ελπίδα που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Οι προπάτορές μας, οι ήρωες αυτοί, δεν είχαν τίποτα αυτονόητο. Η εποχή μας συνεχώς αρχίζει παρότι έχουμε πολλά αγαθά και σε αυτήν να μην υπάρχουν πολλά αυτονόητα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν το δικό τους το παράδειγμα, η δική τους η πίστη, ο δικός τους ο αγώνας να γίνει και για εμάς πηξίδα για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία την οποία μας δίνει ο Θεός εορτάζοντας όλοι εφέτος 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Καλή χρονιά αδελφοί μου, να είσαστε πάντοτε υγιείς, γρήγορα ο Θεός να διώξει την πανδημία, μη χάνετε την ελπίδα, μη χάνετε το θάρρος σας, ο Θεός ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Έτσι πολλά.